Ρε αυτό είναι παιδάκι εδώ μπροστά μου, έλα εδώ παιδάκι. Ρε έλα αυτό. Τι παιδάκια ρε. Καλώς ήρθατε παιδιά σε άλλο επεισόδιο Greek the Geek. Σήμερα θα παίξουμε Riders of Icarus με τον Σινιτσίρο. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ, γεια. Επειδή ζητήθηκε, ας σας δείξω λίγο άλλη μια φορά τους ήρωες. Berserker. Ο Berserker είναι ένα class το οποίο έχει κάνει AOE σχεδόν όλα του τα damage που κάνει AOE. Έχει τεράστια hits πάρα πολύ δυνατά με criticals και υπερβολικό stun. Guardian λοιπόν, θα μας πει ο Μίλτος τι είναι. Ο Guardian είναι το main tank class που έχουμε. Έχει τρομερό stun. Μπορεί να χουκάρει αντιπάλους από απόσταση και έχει τρομερό sustain. Είναι βασικά το μοναδικό class το οποίο μπορεί να τανκάρει μέσα σε αυτό το παιχνίδι προς το παρόν. Γιατί είμαστε τώρα στο open beta, δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω βέβαια, έτσι. Αλλά προς το παρόν είναι το tank class που έχουμε. Τα μόνο που έχουμε δει ως τώρα, γιατί το έχουμε παίξει πολύ λίγο και εγώ και ο Geek of Greek. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δει μόνο λίγα spells, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει δυνατό stun και ένα hook. Πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε όλοι μαζί καθώς θα παίζουμε το παιχνίδι. Ωραία, ωραία. Ο Assassin λοιπόν που παίζω εγώ, πιστεύω έχετε καταλάβει για το τι έχει να κάνει ο Assassin. Είναι ένα class το οποίο έχει πάρα πολύ γρήγορα attacks. Πουστιά. Βαράει και στον αέρα. Έχει πάρα πολύ δυνατά attacks για πισόπλατα. Stuns, καθώς και κάνει hook, αλλά όχι hook για να τραβήξει enemy, για να πεταχτεί πάνω στο enemy. Ο Priest λοιπόν, ο Priest είναι ο healer αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού. Όχι τόσο δυνατό θα μπορούσα, αλλά σαν healer πρέπει κάποιος να παίξει Priest. Πρέπει να βρούμε κάποιον να παίξει Priest, να μας τα πει καλύτερα. Τέλος πάντων, μάθεψε ποιον θα βρούμε, αλλά τέλος πάντων. Δύσκολος ο Priest, θα μπορούσα να πω. Wizard λοιπόν, τι να εξηγήσω εδώ, πιστεύω όλοι γνωρίζετε με τι έχει να κάνει ο Wizard. Ο Wizard είναι ο κλασικός μάγος οποιαδήποτε και κάθε MMORPG. Το μόνο καλό των μάγων και των Priest για συγκεκριμένα class στο Riders of Icarus είναι ότι δεν χρειάζεται να σημαδεύεις όπως κουνιέσαι για να χυλάρεις ή να καστάρεις άμα είσαι Wizard. Απλά κλικάρεις, όπως σε διάφορα παιχνίδια όπως WoW. Θα μπορούσα να πω, νομίζω WoW μέχρι στιγμής, μόνο στο WoW κλικάρεις target. Ναι, πλέον όλα τα παιχνίδια που βγαίνουν είναι σε action mode, το οποίο είναι βελοκάρις, σαν το WoW, π.χ. Blade on Soul Terra. Ναι, ναι. Αλλά, αυτό που μας προσφέρει, sorry θα σε διακόψω Alex, είναι ότι μας προσφέρει αυτό το παιχνίδι και τις δύο επιλογές. Μπορούμε να παίξουμε και σαν click and move και lock on target και σαν action mode, δηλαδή να έχουμε στόχο, να στοχεύουμε και να βαράμε. Ωραία, ωραία. Μ' αρέσει πάντως που το έκαναν έτσι. Για όσους πιστεύουν ότι δεν το κατέχουν με το action mode, να παίξουν classic mode. Ωραία λοιπόν, να σας πει πολύ λόγο και ας αφήσουμε το introduction τώρα στο Ficarus και ας βουτήξουμε απευθείας πάνω στο combat. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο παιδιά. Μιλτο. Γεια σου Μιλτο. Hello. Πώς σε κάνω ad τώρα? Με το alt. Αχα, party invite. Οπ. Λοιπόν, τι πρέπει να μιλήσω στον Tortoise, πρέπει. Finally up. Μιλάς σε όλους και μιλά και εδώ πέρα στο χωράκι. Σου δίνει το φλεγόμενο πουλί. Talk to Crow. Talk to Crow. Good to see you again. Rina needs medicine for the wounded. There must be something nearby. Okay, και τώρα τι κάνω? Τώρα αφού τα πήραμε όλα, ξεκινάμε. Πρέπει να σκοτώσουμε δύο γουρούνια και να μαζέψουμε δύο κουτάκια. Okay. Έχεις βρει τα κόμπι στα δικά σου? Κάνουν και κουμπάιν τα σπέρις, να ξέρεις. Δηλαδή εμένα είναι η αλυσίδα και το στάνδο. Αχα. Ω, κακό αυτό,
Με τρομάζει, ρε. Δεν έχει share loot. Δηλαδή, ό,τι σηκώνεις εσύ, το σηκώνεις για τον εαυτό σου. Τα quest items. Ωπ, να τη αλυσίδα. Ψεύσε instant, ρε. Critical. Μην την αλυσίδα, λες. Ξέρω εγώ. Οκ, τα τελείωσα. Τώρα πρέπει να πάω να τη μιλήσω. Τα σφάξα όλα, κύριος. Τα σφάξα όλα. Τα κόμπο σου να βρεις. Σου βγάζεις το R. Το επόμενο spell. Hey, are you okay? Hurry. Οκ, πάει και αυτό complete. Are you okay? See if you can help the injured. Treat the wounded. Treat the wounded. Woodcutter. Something is blocking your skill. Οκ, ένα στα δύο. Miss! Ναι, 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 έχει και το miss. Έκανα miss. Έκανα miss, λέει. Να χωριέμαι. Το σπουργίτι δεν θα το βάλεις, ρε. Α, πώς το στο inventory μου είναι. Το inventory σου άει. Ωπ, το έβαλα. Αντιά. Έχω να πουλάξει το όνομα μου. Ωγα, τι λες τώρα, έχω να πουλάξει το όνομα μου. Αχα, άρα το τέτοιο του είναι ίδιο με το Blade και το Terra. Με το P ανοίγει το character. Να δούμε τι έχουμε. Πήρα achievement, ρε. First hunt, λέει. Oh. Σκληρά, achievement. Πώς ανοίξετε achievements? Δεν έχω ιδέα. Tough, το tough ανοίγει το party board. Το U, τίποτα. Summon family. Το J ανοίγει το quest list. Omicron ανοίγει friend list. Το P ανοίγει τον character. Το H ανοίγει το help. Το J ανοίγει quest list. Το K ανοίγει τα skills. Το lambda... N ανοίγει το craft. Έχουμε το... και craft. Το N ανοίγει το craft. Ναι. Το N. Το N. Α, το N. Το ναι, ναι, weapon, weapon crafting, armor crafting. Μα τα έχουμε όλα. Το B είναι το bestiary. Alex. Έλα. Κοίτα λίγο στην τσάντα σου, έχεις ένα quest item. Recall stone. Όχι. Και το eclipse ring. Δεν το έχω, όχι. Να μου το δώσω τώρα. Είναι daily quest από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι μπλε. Μήπως το πήρες επειδή είχες παίξει χθες. Εγώ δεν είχα παίξει χθες. Αυτός είναι πολύ κοντός. Είναι πολύ κοντός, ρε. Και σου δίνει ένα, ναι, δαχτυλιδάκι με magic defense. Ρε, αυτό είναι παιδάκι εδώ μπροστά μου. Έλα εδώ, παιδάκι. Ρε, έλα αυτό. Λίγα τα παιδάκια, ρε. Έχει δύο παιδάκια εδώ. Έλα μάλακα, σε πάνω φυλακή ρε, ας τα ήσυχα. Καλά, οκ. First way hunt. Way too easy. Πήρες κι εσύ. Το πήρα. Δικό μου. Έλα εδώ. Χα, last hit. Κλέφτη. Έλα, πάμε. Περπατώ και σφάζω κόσμο. Πρέπει να σηκώσω κατά λάθος quest item εγώ. Κακέ! Κάνω hook και μετά εσύ τραβάς πάνω σου. Κάτσε. Θα μπορούσα να πω ότι το hook σου θυμίζει. Να πούμε την αλήθεια, αυτό το hook είναι λίγο rip-off από το τέτοιο, έτσι. Από ένα μεγάλο spell από τον. Έλα. Από το Lancer του Terra. Ο Lancer του Terra έχει και mass hooks. Κάνει αλυσίδες παντού και τραβάει ό,τι βλέπει μπροστά του. Ένα από τα πιο υπέροχα spells του Tank.
Ραμίς. Να το, το σήκωσες, είδες. Eclipsed Ring. Αυτό είναι quest item. Eclipse Ring, όντως. Right click, accept. Τι είπε, είπα να πάω πίσω. Στο κουράκι. Κάτσε να κάνω λίγο gather water. Ου, critical. Not bad. Οπ, χεράκια. Χεράκια. Don't just stand there. Those boars chose a bad time to go crazy on us. You have reached level 3. Άντε, γεια. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Ρε, τα σκύλι μου κάνανε level up ή μου φαίνεται. Ναι, τα σκύλι μου κάνανε level up. Ναι, το... πήρανε level 2 γίνανε. Ό,τι βλέπω. Το παρατήρησα. Όχι, όντως. Έχει τους λατινικούς αριθμούς. Τι κόβει. Κρόου, έλα δώσου, έχω κάτι να σου δώσω. Τα χτυλίδι είναι. Αλέξ, κάτω δεξιά, στα informations, βασικά πάτα το κάπα. Βγάζεις και ανοίξεις τα spells σου, τα skills σου. Και έχουμε καινούρια skill. Το κάπα είπες? Ναι, ναι. Dagger toss, λέει. Combo. Dagger toss, combo. Πού πετά το όπλο μου. Τι θέλει να κάνουμε εδώ. Put out fires, λέει. Οκ, πάω. Ωπα ρε. The rising truth. Όμορφα, όμορφα. Οκ. Okay. Οπό. Σπέλς που πήρα. Οκ. Don't just stand there. Tortoise is just down the path. Hurry. Opa. Don't just stand there. We can't let the forest we can't let the forest burn down. Τι συνέβη, ρε, πάτσα. For every fire, douse those flames. Τι έκανες πάλι? Ξέρω εγώ, κάτι πάτησα. Τα χάλασες πάλι. Όχι, το tutorial με τρολάρει. Λοιπόν, όλο μπροστά λέει. Talk to Tortus. Έρχομαι, Tortus. Λογικά, εδώ πέρα σκοτώνεις κάτι και παίρνεις familiars, pets. Ναι. Αλλά πώς τα παίρνεις? Λοιπόν, εγώ το τελείωσα το Wolf, τα έχω παρασφάξει νομίζω. Μ' αρέσει το combat system. Περιμένω πώς και πώς να πάμε σε dungeon. Πω πω πω, πανέμορφη. Είσαι λίγο εδώ πέρα κοντά, να βρεις το block. Το είδες! Δεν είναι. Λοιπόν, θα το ξανακάνω για όσες δεν το παρατηρήσανε. Να βρούμε εδώ, πρόσεξε, αυτή είναι εδώ. Κάτσε να το κάνω και slow να μην σου έρθει κοντά. Λοιπόν, τσέκαρε. Το είδες! Σχεδόν πέταξα, ρε! Έξαλλο, μ' άρεσε. Τι τσέκαρε εδώ πέρα. Αυτό είναι το block του tank. Σοβαρά. Ναι, ναι. Μπλοκάρει μέχρι 2 attacks. Nice. Αλλά το effect πιστεύω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό. Nice. Λοιπόν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περιοχή. Obtain explosive barrel. Ένα σκαβαλάει mount κιόλας. Είναι τα familiars που σου είπα. Στην περιοχή που είμαστε. Πώς το κάνεις tame, πρέπει να βρούμε το tame, Λογικά θα μας πάρουν τα quest και θα μας δείξουν, Άμα πατήσεις το B, μπορείς να δεις το τι πράγματα μπορείς να πάρεις από familiars.
familial collector λέει. Heroic familiar collector clause. Familiar collector saddle. Οπότε πήρα εγώ τα collectors, δεν μας τρελάνει. Λοιπόν. Έρχομαι σε σένα. Πάμε για τον Λίκο. Κοίτα, βασικά να πω την αλήθεια, εμένα σε αυτό το παιχνίδι με τράβηξε ότι έχει δράκους. Είναι μία από τη μεγάλη μορωσή μου, το θυμάσαι. Και τους πετάμε και παλεύουμε και βάζουμε αυτούς τους δράκους, έτσι. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ναι. Ότι το παλεύεις. Ότι κάτσε και πιάνεις το... Δηλαδή, ό,τι θέλεις μπορείς να το πιάσεις. Εμένα αυτό είναι που με τράβηξε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Απλά πρέπει να δούμε το πώς. Είσαι κοντά για τον Λίκο. Ναι, ναι. Έλα τον Λίκε. Όπου πήρες άγκο. Κάτσε καλά ρε. Γιατί πιες. Obtain barrels, εδώ είναι τα barrels. Ωραία, τον φάγαμε τον Λύκο. Μήπως παίρνουμε κάτι με αυτό τον Λύκο, να τη ανοίγει, όχι. Ωπα ρε. Σπίρε άγκρο. Fenris. Magma Hound. Ωραία φίλοι, έχει πάρα πολλά πράγματα. Πω 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 πω. Έφυγα, πάω να παραδώσω quests. Ο ήχος θυμίζει okay. Πάρα πολύ. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι μου θυμίζει ο ήχος από τους λύκους. Συνήθως του WoW κάναν έτσι λύκοι και τους σκότωνες. Get this news to the Dragon Knights now. Παρεμπιπτόντως, αν πατήσεις το B, δεν ξέρω αν έχει παίξει και τις υπόλοιπες καρτέλες. Έχει και τα familiar skins. Έχει skins για τα mounts. Με ποιο ήχο μπήχες πει ότι το ανοίγεις? Με το B. Το B. Familiar skins, όντως. Τι ήθελα να προσθέσω. Άμα πας σε ένα NPC και σπαμάρεις το F, τα δίνεις όλα. Τακ, 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 τακ. Τα δίνεις πάρα πολύ γρήγορα. Το ίδιο και με το loot. Το ίδιο και με το loot. Ναι, πας κοντά στο loot και σπαμάρεις το F και τα κάνεις σχεδόν ό, το loot. Καλό αυτό. Τώρα, πού θέλει να πάμε. Θέλει να πάμε εκεί απέναντι. Από εδώ λέει να βρούμε τον Crow στο Dragonite. Dragonite Station. Όχι, ναι. Και χάρηκα για μια στιγμή. Να πω την αλήθεια. Πάω και εγώ χάρηκα. Λέω εντάξει, θα πάμε σε καμιά πόλη τώρα. Είδα station και μετά βλέπω, ξέρω εγώ, μπροστά μου. Μια κουράδα και λέω τι είναι αυτό. Ωπα ρε, τι έκανα. Λογικά εδώ πέρα πρέπει να μαθαίνουμε να καβαλάμε τους μονόκερους. Λέω από τώρα έτσι. Ωπα, πω πω τα κόμπο. Τελειώνει το energy όμως, κάτσε. Teleport to another region. Teleport to the shrine. Set recall location. Confirm. Να βάλεις την Hearthstone. Να βάλεις την πέτρα σου εδώ. Σου δίνει quest, όχι tutorial, να σου λέει το tutorial να το κάνεις. Οπότε και να το χάσουν κάποιοι θα τους πάει το game από μόνο του. Α. Δηλαδή, το ξανακάνω πάλι, πριν λίγο το έκανα. Τι τραβάω! Ρε παιχνίδι! Το game βοηθάει τι να κάνουμε. Game logic. Πήγαμε και 4 level, καινούριο σπαθί και shield. Να πάρε, κάτσε, ναι, κάτσε να έχεις το τέτοιο μου. Εγώ δεν έχω πάρει κάτι καινούριο ακόμα. Αποκλείται να μην πήρες όπλο. Όπλο, κάτσε να ρίξω το inventory. Ω, πήρα και μια daggers. Είδες. Αφού μου δώσε εμένα. Σ' ανοίγεις, θάνατο. Ω, έβαλα, για να τα δω. Πάω το σπατάμε το ζήτα, κάνουμε zoom. Ζήτα. Oh yeah.
Alex, μπορώ να πω ότι γενικά τα όπλα και το design της στολής είναι πάρα πανέμορφο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ρε, σου λέω, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους. Δεν το περίμενα δηλαδή, από αυτή την εταιρεία. Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή στο όπλο μου, το design του είναι όμορφο. Αν μπορείς να δεις το σπαθί, τώρα που το έχω έξω, δεν ξέρω αν θέλετε καλά. Welcome to taming video. Well, I guess I ought to show you how to tame a familiar. First tip, select a target and sneak up on him if you can. It's easier that way. Keep low and move in fast. Once you jump on, you'll only have a few seconds to form a bond. It's going to fight back, so you have to fight harder. And that's it. Once it's under your spell, it'll never stray. Wish I could say the same about my boyfriend. Καλό. Okay, let's see if you can tame one of your own. Just remember, see what the animal needs. Πιστεύω ότι γέλασες για την ατάκα της στο τέλος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. I wish I could tame my boyfriend. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα. Taming level 1. Ανοίξει τα skill με το K. Mount taming, να το. Πάω στο F2. Το σκότωσα κατά λάθος, συγγνώμη! Παντρέπεσαι. What? Σόφα! Πόπο το τεινάι που έφαγα! Πας ύπουλα ύπουλα, δεν σε βλέπει. Και μπαμ! Πήγας πάνω του! Το έχω πάρει σχεδόν, είναι δικό μου! Μένα yes! Μετά τελευταία στιγμή κάτω! Όλα got... ακόμα! Το έκανα tame! Το πήρα! Oh. Να σε! Oh, τι γλυκό! Oh, κοίτα τα! Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευελπιστώ να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Άμα δεν σας άρεσε, κάντε ένα dislike. Άμα θέλετε να δείτε κι άλλο από Riders of Icarus, δεν έχετε παρά να κάνετε subscribe και comment. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye! Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know.